Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, παραμένουμε στο γήπεδο του Ηρακλείου και στην τελευταία προπόνηση της ομώνυμης ομάδας πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, μετά τον Κώστα Γκούγκα, ένα ακόμα νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Θεόφιλος του Γουντζόγλου. Θεολόγος του Γουντζόγλου, συγγνώμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, όπως είπατε, ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε, ήρθα φέτος στην ομάδα του Ηρακλείου να τη βοηθήσουν να πετύχει τους στόχους της. Ξέρεις και τον coach, ήσουν παλαιότερα στο Χαραλαμπιακό. Ναι, τον είχα άλλες δύο χρονιές και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επέλεξα αυτή την ομάδα. Γνωρίζω πολύ καλά τη δουλειά που κάνει και επειδή έχω μείνει ευχαριστημένος και μου αρέσει η συγκεκριμένη δουλειά, η προπόνηση, όλα αυτά, επέλεξα να έρθω στο Ηράκλειο. Πώς κυλάει η προετοιμασία μέχρι στιγμής? Νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. Είχε λίγο επιβάρυνση η προπόνηση και η προετοιμασία μέχρι αυτό το διάστημα. Λόγω της μακράς αποχής που είχατε, έτσι? Και αυτό σίγουρα επηρέασε σημαντικά, αλλά έτσι είναι και μια σωστή προετοιμασία. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες προπονήσεις, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πώς είναι το κλίμα μεταξύ σας, οι παίκτες, τα αποδυτήρια? Το κλίμα είναι ιδανικό, έχουμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας. Η προπόνηση κυλάει ωραία. Τα παιδιά έχουμε αναπτύξει σχέσεις φιλίας, είμαστε μια οικογένεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταφέρουμε κάτι σίγουρα. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Η διοίκηση, ναι, κάθε μέρα είναι στο γήπεδο. Ό,τι μας λείπει προσπαθούν οι άνθρωποι να μας το έχουν. Το γήπεδο φέτος που έχει φτιαχτεί είναι κάτι πολύ σημαντικό και προς το παρόν όλα κυλάνε ιδανικά. Το Ηράκλειο έπεσε στον πρώτον όμιλο, στον πιο δύσκολο από τους τρεις. Πώς είδες τον όμιλο, αν θεωρείς κάποιες ομάδες φαβορεί? Τώρα φαβορεί δεν ξέρω αν υπάρχουν, δεν μπορούμε ακόμα να κρίνουμε τα φαβορεί. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι είναι καλό που βρεθήκαμε σε αυτόν τον όμιλο με ομάδες ουσιαστικά δυνατές, γιατί θα εμφανιστούμε και πιο σοβαροί και αυτό είναι και πολύ σημαντικό για να καταφέρουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Ο στόχος θα είναι η άνοδος στο νέο πρωτάθλημα? Ναι, σίγουρα. Στόχος είναι η άνοδος, όπως και πέρυσι. Πέρυσι, εντάξει, η ομάδα τερμάτισε στη δεύτερη θέση παρόλο που δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Φέτος ήρθαμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε για να καταφέρουμε να ανέβει το Ηράκλειο στην παραπάνω κατηγορία. Κλείνοντας, τι υπόσχεση δίνεις στους φιλάθλους του Ηρακλείου, τι να περιμένουν από εσένα και από την ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Αν και είναι δύσκολο, εύχομαι να μπορέσουν να μας στηρίξουν όσο είναι αυτό εφικτό. Από εκεί και πέρα όλοι θα κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας για να είμαστε συνέχεια πρώτοι, για να κατακτήσουμε στο τέλος το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ, εύχομαι υγεία, να διεξαχθεί κανονικά το πρωτάθλημα, μην έχουμε πάλι διακοπή και κάθε επιτυχία στην ομάδα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ και εγώ αυτό το πράγμα που είπες, να διεξαχθεί και να μην έχουμε τίποτα μπερδέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Απόκτημα της ομάδας.